Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα αποτελεί συνέχεια της κορυφαίας δημοκρατικής αλλαγής στη χώρα, της αλλαγής στο εκλογικό σύστημα σε κεντρικό επίπεδο και τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επιδιώκει να άρει στρεβλώσεις και παθογένειες στο παρελθόν τους και να θεμελιώσει ένα σύνολο προοδευτικών, δημοκρατικών και θεσμικών αλλαγών με στόχο την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και αποτελεσματικής διοίκησης. Σε συνέχεια του Πολυνομοσχεδίου του 2017, με το οποίο αυξήθηκε η κρατική χρηματοδότηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση κατά 5%, έρχεται τώρα η καθιέρωση της απλής αναλογικής στις δημοτικές εκλογές. Ένα πάγιο αίτημα της αριστεράς υλοποιείται και φαίνεται στην πράξη η βούληση της κυβέρνησης να κάνει μια βαθιά δημοκρατική τομή, ενισχύοντας τη βούληση του λαού και προωθώντας τη σύμπραξη και τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο. Επειδή τα περισσότερα έχουν ακουστεί, δεν θα ήθελα να αναφερθώ αναλυτικά στα άρθρα, απλά να επισημάνω κάποια βασικά στοιχεία που νομίζω ότι είναι ενδεικτικά του διαφορετικού προτύπου διακυβέρνησης των Δήμων που εισάγεται με το παρόν νομοσχέδιο. Καταρχάς, η εισαγωγή της απλής αναλογικής ενισχύει την αντιπροσωπευτικότητα, τη δημοκρατική έκφραση και τη συμμετοχή των πολιτών. Παράλληλα, το προτινόμενο μοντέλο ενισχύει την ανάπτυξη με αποκέντρωση χωρίς να παραγωνίζεται η κοινωνική λογοδοσία και ο έλεγχος. Με τον κλεισθένη διορθώνονται προηγούμενες αδικίες του Καλλικράτη, όπου μια παράταξη μπορούσε να έχει την απόλυτη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, ακόμα και με πολύ μικρό ποσοστό ψήφων την πρώτη Κυριακή. Ήμασταν Δημοτική Αρχή από το 12 μέχρι το 10, συγγνώμη, μέχρι το 14, με μια τέτοια μειοψηφία, λόγω της ενισχυμένης αναλογικής. Αντίθετα, τώρα προωθείται μια κουλτούρα σύνθεσης, συνένεσης και σύγκλησης των απόψεων των διαφορετικών παρατάξεων με σκοπό το καλύτερο για την τοπική κοινωνία. Επιπλέον, για τις μικρές κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοίκους, είναι θετικό ότι θα εκλέγεται ο Πρόεδρος από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Είναι επίσης σημαντικό ότι περιέχονται διατάξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Θα μπορούν οι ΟΤΑ να έχουν πιο ενεργό ρόλο και θα μπορούν να συστήνουν εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αφαλάτωσης, εταιρείες κίνησης ωφέλειας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Μερικά ακόμα στοιχεία που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η επιστροφή σε τετραετή θητεία των αιρετών, η αποσύνδεση των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές που γίνονται ανά πενταετία, η εκλογή αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών από τα αντίστοιχα συμβούλια, η αύξηση των επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων ως μέσο ενίσχυσης των ΟΤΑ, καθώς και η σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας ΟΤΑ, η οποία αναλαμβάνει από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαντική επίσης είναι η πρόβλεψη των τοπικών δημοψηφισμάτων για την μεγαλύτερη συμμετοχή του πολίτη. Σκοπός είναι να σπάσει επιτέλους η λογική της ανάθεσης και της πελατειακής αντίληψης που ήταν η σημαία του παλαιού πολιτικού συστήματος, το οποίο προσπαθεί το παλαιό σύστημα που είναι εντός της Βουλής να το κρατήσει ακόμα ζωντανό. Είναι σαφές ότι τα πράγματα αλλάζουν. Η μικροκομματική λογική απαξιώνεται. Η τοπική κοινωνία βγαίνει μπροστά, οι προεκλογικές δεσμεύσεις υλοποιούνται. Παράλληλα, τον Αύγουστο βγαίνουμε από την Επιτροπή, η Τρόικα δεν θα ξαναέρθει στη χώρα μας και η κατάσταση της οικονομίας συνεχώς βελτιώνεται. Η μόνη που δεν τις βλέπει αυτές τις ριζικές αλλαγές είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Όσο και να φωνασκείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς θα συνεχίζουμε. Ευχαριστώ.